Η έκλειψη ηλίου σήμερα το πρωί ήταν το γεγονός της ημέρας. Ο δίσκος της Σελήνης θα βρεθεί ανάμεσα στη γη και στον ήλιο, με αποτέλεσμα να κρύψει ένα μέρος του δίσκου του ήλιου. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είδαν για μερικά λεπτά τη Σελήνη να περνά μπροστά από τον ήλιο και να ρίχνει τη σκιά της στη γη. Τα ξένα δίχτυα δείχνουν ήδη. Την έκλειψη ηλίου έχει αρχίσει σε διάφορες χώρες. Είναι όμως αυτό που είδαμε αλήθεια ή επρόκειτο για μια κατασκευασμένη έκλειψη από κάποια σατυρική εκπομπή? Wo ist denn da jetzt der Finger gewesen? Da war ja gar kein Stinkefinger drin, meine Damen und Herren. Ist der Finger also wirklich fake? Aber wer fake denn sowas? Ο παρουσιαστής της σατυρικής εκπομπής της ZDF, Neue Magazin Royal, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο όπου τον εμφανίζει να μοντάρει την έκλειψη Σελήνης σε στούντιο με τη συνεργασία ενός Έλληνα παρουσιαστή. Natur der Eclipse. Στη συνέχεια, οι τεχνικοί της εκπομπής πέρασαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας τις εικόνες της έκλειψης στον ουρανό, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι η έκλειψη συνέβη στην πραγματικότητα. Μου ζήτησε ο Χάνς να έρθω να το βοηθήσω σε αυτό το πολύ δύσκολο εγχείρημα, να αναπαραστήσουμε την έκλειψη λίγο και να κορδέψουμε όλο τον πλανήτη. Πιστεύω ότι αφού τα κατάφερε με τον βορεφάκι, θα πιάνε και αυτό. Και όντως έπιασε. Ναι, η έκλειψη που πίστεψε όλος ο πλανήτης ήταν κατασκευασμένη σε στούντιο από μία εκπομπή. Hat aber keiner angerufen.